Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Είναι τα γεγονότα στις 8 στην TV 100, σε μια ημέρα λαμπρή για τη Θεσσαλονίκη, που γιορτάζει τον πολιούχο της, Άγιο Δημήτριο, και την απελευθέρωσή της από τον Οθωμανικό ζυγό το 1912. Είδαμε πριν λίγο την πανηγυρική τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στο Λευκό Πύργο και θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια αναλυτικά ρεπορτάζ από όλες τις σημερινές εορταστικές εκδηλώσεις. Από νωρίς το πρωί, πλήθος κόσμου συνέρευσε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου για να παρακολουθήσει την πανηγυρική Θεία Λειτουργία και τη δοξολογία, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου, η οποία υπογράμμισε τη σημασία της ομοψυχίας για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής μας. Με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα τελέστηκε η δοξολογία για τον εορτασμό του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου. Ο Ιερός Ναός ήταν ασφυκτικά γεμάτος από πιστούς. Η πανηγυρική δοξολογία έγινε παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου. Η κυρία Σακελαροπούλου σε δηλώσεις της τόνισε πως το φρόνημα των Ελλήνων υπενθυμίζει τη σημασία της ομοψυχίας απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει το μεγαλομάρτυρα Άγιο Δημήτριο, πολιούχο της και συμμέτοχο όπως τον θέλει ο λαός μας, στην απελευθέρωσή της από τον τουρκικό ζυγό στις 26 Οκτωβρίου του 1912, ανήμερα της γιορτής του. Η διπλή αυτή επέτειος ενισχύει το εθνικό μας φρόνημα και μας υπενθυμίζει τη σημασία της ομοψυχίας απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Χρόνια πολλά. Στη δοξολογία παρευρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Τμήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη μας για αυτή τη διπλή γιορτή. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες που γιορτάζουν σήμερα. Ζούμε σε μια εποχή πολλαπλών κρίσεων, γεωπολιτικών, ενεργειακών, οικονομικών. Οφείλουμε όλοι να σταθούμε με υπευθυνότητα και με ρεαλισμό, αγκαλιάζοντας τις αγωνίες όλου του ελληνικού λαού και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων πολιτών και των νεότερων γενεών που οικοδομούν το μέλλον τους, δυστυχώς, με λιγοστές ευκαιρίες σήμερα. Χρόνια πολλά πάλι στη Θεσσαλονίκη μας, χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες που γιορτάζουν. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Οι μεγάλες θρησκευτικές εορτές του έθνους σε πάρα πολλές περιπτώσεις συμπίπτουν με τις μεγάλες εθνικές μας εορτές. Σήμερα λοιπόν εδώ από την Θεσσαλονίκη εορτάζουμε με λαμπρότητα την εορτή του Πολιούχου τους Αγίου, του Αγίου Δημητρίου, καθώς και την επέτειο της απελευθέρωσής της έναν αιώνα περίπου πριν και κάτι από τον Οθωμανικό ζυγό σε μια εποχή που Ελλάδα μεγάλωνε και δυνάμωνε. Οφείλουμε να κρατήσουμε μέσα μας την παρακαταθήκη αυτών των εποχών και να αγωνιζόμαστε ώστε η πατρίδα μας και σήμερα στις εποχές μεγάλης δυσκολίας και των πολύ σύνθετων προβλημάτων, ιδίως γεωπολιτικών, να δυναμώνει. Αυτό είναι και το δικό μας καθήκον, αυτό είναι και το χρέος μας. Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη, χρόνια πολλά στη Μακεδονία. Στους αγώνες, ως πηγή έμπνευσης των νεότερων Ελλήνων, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας. Σαν σήμερα, μετά από 482 χρόνια μαύρης σκλαβιάς, ανήμερα του προστάτη και πολιούχου της πόλης της Αγίου Δημητρίου, στη Θεσσαλονίκη κυμάτιζαν γαλανόλευκες σημαίες στις πλατείες, στα κτίρια. Αυτά τα 110 χρόνια ήταν χρόνια δυσκολιών, αλλά και χρόνια δημιουργίας και επιτυχιών. Εμπνεόμαστε από τις προσπάθειες, τους αγώνες, τις θυσίες των προγόνων μας και δεσμευόμαστε για το παρόν και το μέλλον αυτής της λαμπρής πόλης της Θεσσαλονίκης μας. Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη, χρόνια πολλά στη Μακεδονία. Σημερινή ημέρα είναι μια λαμπερή μέρα για τη Θεσσαλονίκη και όλη την Ελλάδα. Η πόλη μας γιορτάζει τον πολιούχο της, αλλά και τα 110 χρόνια από την απελευθέρωσή της. Εμείς είμαστε όλοι εδώ για να τιμήσουμε τους προγόνους μας, οι οποίοι μας εμπνέουν ακόμη και σήμερα στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Ξέρουμε όμως καλά ότι εμείς οι Έλληνες, όταν είμαστε ενωμένοι, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Εμείς, ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, είμαστε εδώ, όλοι μαζί, γινόμαστε ένα στις δύσκολες ώρες για να αντιμετωπίσουμε τα σημαντικά προβλήματα της χώρας, της περιοχής μας, αλλά και της κοινωνίας. Χρόνια πολλά σε όλους τους Θεσσαλονικείς,
Χρόνια πολλά σε όλους τους Μακεδόνες. Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει διπλά. Όχι μόνο την επέτειο του Πολιούχου της Αγίου Δημητρίου, αλλά και την επέτειο των 110 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης στις 26 Οκτωβρίου του 1912. Σε μία περίοδο με έντονες γεωπολιτικές αναταράξεις και των εξανατολών γείτονα να επιβουλεύεται ευθέως την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, η σημερινή γιορτή της Θεσσαλονίκης δίνει διπλό μήνυμα. Δίνει μήνυμα αποτροπής και μήνυμα ότι οι Έλληνες είμαστε ενωμένοι, επαγρυπνούμε και είμαστε σε άριστο επιχειρησιακό επίπεδο. Χρόνια πολλά Θεσσαλονίκη, ζήτω η Ελλάδα. Η μέρα γιορτής και τιμής και μνήμης για τα 110 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης με τους Βαλκανικούς αγώνες από τον Οθωμανικό ζυγό. Ωστόσο είναι και η μέρα αναστοχασμού. Με παρακαταθήκη τους ιστορικούς αγώνες του λαού μας και όλων όσοι έδωσαν τη ζωή τους, θυσιάστηκαν υπερασπίζοντας την ελευθερία και την εξαρτησία, βαδίζουμε προς το μέλλον. Με ενότητα και αποφασιστικότητα, ώστε να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες ζωφερές σημερινές συνθήκες με την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης. Με διαρκή αγώνα για ειρήνη, ελευθερία, δημοκρατία και δικαιοσύνη, για να δημιουργήσουμε το μέλλον που μας αξίζει και εμάς και τα παιδιά μας. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους και στους απανταχού Έλληνες. Να είστε καλά. Σήμερα η Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη γιορτάζουν την απελευθέρωσή τους. Δυστυχώς το μήνυμα είναι επίκαιρο περισσότερο παρά ποτέ. Επίκαιρο γιατί η Μακεδονία δυστυχώς δεν απελευθερώθηκε με εγκλήματα που έκαναν τα δύο μεγάλα κόμματα παραχωρώντας το ιστορικό μας όνομα. Άρα ο αγώνας για την απελευθέρωση και του ονόματος συνεχίζεται. Η Θεσσαλονίκη απελευθερώθηκε μεν, το μήνυμα είναι επίκαιρο και πάλι. Διότι η λογική 15.000 ανθρώπων στην Αθήνα, η αθηνοκεντρική λογική τους, οδηγεί στην περιθωριοποίηση την ύφη του Θερμαϊκού. Εμείς επιμένουμε για μια Ελλάδα ανεξάρτητη από το υδροκέφαλο κράτος των Αθηνών σε επίπεδο γραφειοκρατίας. Για μια Ελλάδα που θα κοιτάξει την επαρχία κατάματα. Γιατί η απελευθέρωση Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας πρέπει επιτέλους να γίνει κάποια στιγμή πράξη. Ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε το 280 στη Θεσσαλονίκη και θανατώθηκε από τον Μαξιμιλιανό επειδή δεν απαρνήθηκε την πίστη του στο Χριστό.